Ο Χαραλάμπους στέλνει. Σε αξονική δημογραφία εγκεφάλου υποβλήθηκε η Υπουργός Εργασίας, η οποία συνεχίζει να νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Υγείας στην Αθήνα. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση από το Υπουργείο Υγείας, η αξονική δημογραφία, η οποία επιβλήθηκε Ρέμι Λεωνίδου, θεωρείται ικανοποιητική, δεδομένη τη σοβαρή εκτεταμένη υπαραχόνδριους αιμορραγίας και τη σοβαρότητα τη κατάστασή τη. Η κατάσταση της υγείας της, σε καταλήγει η ανακοίνωση, αξιολογείται συνεχώς από τους θεράποντες γιατρούς. Εξάλλου, Μιχάλη, σύμφωνα με ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπρόσωπου Μαρού Πελεκάνου, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αποφάσισε, όπως υπουργός μεταφορών, ο κ. Γιάννης Καρούσος, θα εκτελεί τα καθήκοντα Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για όσο διαρκεί αδυναμία της Υπουργού να εκτελέσει τα καθήκοντά της. Σε ευχαριστούμε, Στέλιο. Συλλήψη προκαλεί, κυρίες και κύριοι.